Έλα, Λέκο. Έλα, καλησπέρα, Τάκη. Έλα, ρε, γιγαντά μου, πόσο καιρό έχω να σε ακούσω εδώ στην εκπομπή. Θέλω να μου πεις κάποια πράγματα για το βόλεϊ, που λίγο περισσότερο τα ξέρεις, βέβαια. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, Τάκη μου? Από που λένε οι Παναθηναϊκοί ότι δεν μπορούσαμε να το πάρουμε στα χαρτιά. Αυτή είναι μια ανοησία και μεγάλη, δεν είναι? Καλά, να σου πω κάτι. Οι άνθρωποι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να προπαγανδίζουν τίποτα. Και να λένε, συνεχώς ψέματα. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ωραία. Λοιπόν, προσπαθούν τώρα να απαξιώσουν μια μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Για μένα ίσως τη μεγαλύτερη του αριστέχνη. Τη μεγαλύτερη? Μέχρι την επόμενη. Μέχρι την επόμενη, ναι. Πέρα και από τις κατακτήσεις, είναι ένας ημιτελικός στον οποίο ο Ολυμπιακός ήταν με την πλάση στο τοίχο και μπήκε μέσα στην έδρα τους. Τους πήρε 4 σετ που χρειαζόταν. 4-0 τους κάναμε. 4. Τους είπαμε άντε γεια και φύγαμε. Δηλαδή τους θυμίσαμε το 1-4. Μάλλον τους θυμίσαμε το 1-4, πάρα πολύ σωστά. Τους αρέσει αυτό το σκορ. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό που λένε για τον κόσμο τους, ότι θα τους βοηθούσε κτλ. Κτλ. Έτσι. Ωραία. Το πρώτο σετ που το πήραν ο κόσμος τους ήταν από, σωστά. Ναι, ναι. Φτάσανε 2 φορές ένα πόντο από το να πάρουν το δεύτερο σετ και να πάρουν τελικό. Από τους του κόσμου, σωστά. Ναι. Και μετά τι ανακαλύψαν ξαφνικά? Ότι τα επόμενα 4 σετ που πήρε ο Ολυμπιακός, 3 μαζί με αυτό, έφταιγε η απουσία του κόσμου. Ποιο είναι ο κόσμο? Αυτού που στην Πάτρα μπέρδεψε τον νομό και δεν πήγε ποτέ σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος, στο Πόλο. Α, ναι, δεν πήγανε μέσα. Αυτού είναι του κόσμου. Μάλιστα. Ή του κόσμου που είχε εγκαταλείψει το ΑΚΑ, πήδησε από το καράβι, δηλαδή το βλέπει και βουλιάζει τόσα χρόνια. Ναι, σωστό. Μα και οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί, λέγω, σε διακόπτω, βρίζουν τη διοίκηση. Δεν έχουν διοίκηση πουθενά σε κανένα άθλημα. Ποια διοίκηση? Ας βγουν να πούνε παντελονάτα, άμα μπορούν, αν έχουν τα κοφόνια που έδειξε ο Ολυμπιακός εκεί μέσα, να μας πει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ποιοι τους απαγορέψαν να πάνε στο ΑΚΑ. Ποιοι? Έχουνε, τα έχουνε. Α, ναι. Τα πρέπει να βγουν να πούνε ποιοι τους απαγορέψανε. Δηλαδή τους άρεσε η στρούγκα, ε. Λοιπόν, τους απαγορέψανε για να μαθαίνει και ο κόσμος την αλήθεια. Αυτοί που ήταν μέσα. Αυτοί που ήταν στην απέξω ήταν από το άλλο στρατόπεδο. Α, έτσι έχουν τέτοια πράγματα αυτοί. Μάλιστα. Ας βγουν να πούνε. Ποιος θέλει, η αστυνομία ή πλακωθήκαν μεταξύ τους. Ας βγουν να το πούνε. Ναι. Αλέκο, να ρωτήσω κάτι. Ο Ολυμπιακός, νικώντας εχθές, πάμε στον 19ο τελικό, έτσι δεν είναι? Ναι. Και έχουμε πάρει 10 κούπες, έτσι? Σωστά. Είναι για το βόλεϊ ειδικά, είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο 10ος τελικός. Έχουμε πάει σε 9 τελικούς και έχουμε πάρει 3 τρόπαια. 3. Μαζί με τα κορίτσια. 2 στους άντρες και 1 στις γυναίκες. Και πάμε για το 3 στους άντρες. Πολύ ωραία, μπράβο, ρε. Αυτά δεν μας, ούτε η αστυνομία έπαιξε ρόλο, ούτε η απουσία του κόσμου, ούτε η παρουσία του κόσμου, ούτε τίποτα. Τα πήραμε μάγκα και ποιότητα. Φτάσαμε στους τελικούς και τα πήραμε και στις άντρες και στις γυναίκες. Σωστά. Λοιπόν, να πούμε μετά κάτι άλλο για την αστυνομία, αν όντως φταίει η αστυνομία ή όχι κτλ. Ναι. Το ξέρουν ήδη παραπάνω. Τι? Εγώ θα σου ρωτήσω ένα πράγμα. Μιλάνε για την ίδια αστυνομία που επιτρέπει να γίνονται αγώνες σε αυτή τη στρούγκα. Για αυτή την αστυνομία που δίνει άδεια να γίνονται αγώνες πρωταθλήματος σε αυτή τη στρούγκα. Μάλιστα. Για αυτή την αστυνομία μιλάμε. Μπορεί η διοίκηση του Ολυμπιακού να πάει να κάτσει στο γήπεδο αυτό και να εξασφαλίσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού ότι δεν θα συμβεί το παραμικρό? Εγώ τους λέω από τώρα όχι. Ενώ εμείς, αντιθέτως, όλα αυτά τα χρόνια έρχονται, βλέπουν και έτσι είναι το σωστό, να βλέπουν τους αγώνες, να χάνουν και να φεύγουν. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αυτοί μπορούν να τα εξασφαλίσουν εκεί μέσα, η διοίκηση. Ναι. Που βγάζει ανακοινώσεις και παίρνει το μέρος αυτών που παίρνει. Ναι. Μπορούνε? Όχι. Δεν μπορούνε. Ο Ολυμπιακός και αύριο θα ενδράξει φιλοξενία. Και αύριο. Σωστά. Και έτσι πρέπει. Και έτσι πρέπει. Οι αγώνες να παίζονται μέσα στα γήπεδα. Τώρα,
Ολυμπιακός, για να ξέρουν και να μαθαίνουν και βόλεϊ, γιατί ούτε βόλεϊ ξέρουν. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι αυτοκράτορας του αθλήματος. Ναι. Ένα αυτό. Και το δεύτερο, δεν ήταν μαγικό αποτέλεσμα το 1-4. Μαγικό αποτέλεσμα ήταν η ήττα στο Ρέντι. Γιατί είμαστε ανώτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Ναι, 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 ναι. Έχεις δίκιο. Ας πούνε οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το βόλεϊ να μας πούνε πότε οι παίκτες του Παναθηναϊκού πιάσανε τα νούμερα αυτά που πιάσανε στο Ρέντι. Ναι, έχεις δίκιο, Λέκο. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, να σε πάω και λίγο στο μπάσκετ. Για πες μου για αύριο. Έλα. Για πες μου για αύριο για το μπάσκετ. Το μπάσκετ, ποιο μπάσκετ. Αύριο. Ποιο μπάσκετ. Τι. Με ποιο παίζει, με τον Προμηθέα ή τον Κολοσσό, προκλήθηκε ο Κολοσσό. Τι έγινε η έκπληξη. Ναι, κοίτα, παραλίγο το χάσουν. Είπα. Εγώ παρακαλώ να κερδίσω. Όχι, τίπα, δεν είναι παραλίγο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι θα κάνανε ό,τι κάνανε και στα εθνικά του τμήματα. Τα ρίξαν όλα στην Α2 για ναι. Να μην χάνουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, εγώ πίστευα ότι θα κάτσουν να χάσουν για να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Γιατί όπου του πετυχαίνει ο Ολυμπιακό, η κατάληξη είναι μία. Mm. Τι να κάνουμε, αυτό η ιστορία το έχει γράψει. Δεν αλλάζει ιστορία σε όλα τα αθλήματα. Έτσι, να πούμε και κάποια άλλα πραγματάκια να μαθαίνει και ο κόσμος, να μαθαίνουν και αυτοί οι ίδιοι. Για πες. Ο Παναθηναϊκός πέρσι έκανε την έκπληξη, πήρε το πρωτάθλημα, σωστά. Ναι. Γιατί δεν έπαιξε ο Champions League του βόλεϊ. Πού πήγε. Ενώ έχει γήπεδο. Πού πήγε και έπαιξε. Ούτε στο σετ, πήγε στο challenge. Γιατί πήγε στο challenge μαζί με τον ΠΑΟΚ. Α, μάλιστα. Για ποιο λόγο. Για να πάρουν το πρώτο τους ευρωπαϊκό τίτλο. Το πειράζει. Σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα. Δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Αυτοί τα λέγανε. Βγάλανε γλώσσα. Δεν μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα φέτος. Θέλουμε το ευρωπαϊκό. Το όνειρό μας είναι το ευρωπαϊκό. Με το όνειρο θα μείνουμε. Ναι, με το όνειρο. Θα δούμε τον Ολυμπιακό σε ένα τελικό. Ναι. Τέλος. Για την απόφαση να είναι και κλεισμένο το αυστηρό το παιχνίδι κτλ. Ας βγουν πάλι οι αθλητές του Παναθηναϊκού και η διοίκηση. Να ξεφτυλιστούν και να πούνε, μπορούσε να γίνει ο αγώνας με τα δακρυγόνα εκεί μέσα. Την ίδια μέρα. Α, και την επόμενη μέρα ποιος διασφάλιζε ότι δεν θα γινόταν πάλι τα ίδια. Μα, ποιος, κανένας, γιατί τα κάνουν συνέχεια. Μα γι' αυτό πάνε στα γήπεδα αυτά, Στρούγκα, για να κάνουν ό,τι θέλουν. Στις Στρούγκες γι' αυτό πηγαίνουν, στον Πανελλήνιο, στον Άγιο Θωμά. Γήπεδα όχι ακατάλληλα, Τάκη μου. Εγώ είχα την ευτυχία, με λόγει ο Θεός, και ήμουνα μέσα στο παιχνίδι. Α, πηγές. Α, ναι, το μάθα, ναι. Ωραία πέρασες. Λοιπόν, το γήπεδο αυτό, Τάκη μου, δεν είναι ούτε για σχολικούς αγώνες. Ούτε, όχι για πρωτάθλημα, ούτε για σχολικούς αγώνες. Ναι. Οπότε, Αλέκο, δηλαδή τώρα κοίτα να δεις, εμένα... Εντάξει, πήραν πρωτάθλημα, όπως είπες πέρυσι. Αλλά αυτό στον ερασιτέχνη να μην έχουν σε ένα άθλημα ένα ευρωπαϊκό, δεν λέω να έχουν 10 που έχουμε εμείς. Για να έχουν ένα ευρωπαϊκό σε ένα άθλημα πρέπει να πάνε και τελικό, Τάκη. Να πάνε και τελικό, δεν ξέρω το Ολυμπιακός πήρε στο challenge. Μάλιστα. Δεν το ξέραν αυτό. Μας λέγανε πριν τους αγώνες ότι εμείς φοβόμασταν λέει, να προκριθούμε και παρακαλάγαμε να προκριστούμε και να μην τους δούμε. Εμείς δεν παρακαλάμε να μην σας δούμε, εμείς παρακαλάμε να σας δούμε για να πάμε σίγουρα τελικό, βρε. Σωστό. Κουμπέλια. Ναι, ναι, μην βρεις, παρακαλώ, είναι εκπομπή λόγου. Ο Τάκη μου κουνέλε, εγώ το φιλόσοφος είμαι. Ναι, ρε Αλεκάρα μου. Αλέκο, αυτό με, ξαναλέω, αυτό με τα ευρωπαϊκά το περνάνε πολύ στον ντουκ, είπα, να έχει. Του ωραία στέχνη, κατάλαβες τι λέω. Για τον αεραστέχνη δεν υπάρχει αεραστέχνης πάνω. Δεν υπάρχει μόνο αεραστέχνης Ολυμπιακός και όλοι άλλοι. Δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αεραστέχνης είναι, ασχολούμαι με όλα μου τα αθλήματα. Όχι επιλέγω να ρίξω τα λεφτά σε 2-3 και να το φάσω κονιόρο αυτό ένα. Ναι, και το άλλο βρε Αλέκο, να σου πω κάτι άλλο. Το άλλο το 50-0 σε όλα τα τμήματα του αεραστέχνη, το ξεχνάνε αυτό. Όχι, βέβαια είπαν ότι θα βλαστιμούσαμε την άλλη στιγμή που το ανεβάζαμε. Ίσα-ίσα εμείς το ανεβάσαμε, okay, κάποια στιγμή θα μηδένισε. Τώρα τι θέλουν, να το ξαναρχίσουν να ξαναμετράμε. Όχι, αλλά λέω γιατί με είχε κουράσει, είχα χωθεί τότε, πολύ είχα χωθεί. Κάτσε φίλε, μπερδευόμαστε, σε όλα τα αγατάκια πόσο είμαστε, 46 μήνες, 47 μήνες, 48 μήνες, πλακώνομαστε μεταξύ μας, πόσο είναι. Ναι, το ναι. Είχαμε χάσει το μέτρημα. Ναι, ναι. Εντάξει. Σωστά, ναι. Με 1, 2, 3, 4 και ένα μικρό παιδάκι μετράει. Okay. Εντάξει. Αυτοί πήγαν ένα, γεια σας.
Ξανά από την αρχή. Πάει το σερί. Άντε πάλι. Και το άλλο που είπες είναι σωστό. Μην το ξεχνάει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Που ο Παναθηναϊκός έριχνε τα τμήματα του Εραστέχνη Β' Εθνική. Βέβαια. Για να μην κάνει ο Ολυμπιακός πάνω από. Ναι, να μην συνεχιστεί να γράφει το κοντέρ πάνω από 50-0. Βέβαια, τα έριξε στην Αλφαδία επίτηδες. Ναι. Και ας μας πούνε πάλι, αν έχουν σκύλο τα κοχόνιες πάλι, λένε στον Βόλιο Ατρό, δεν πέσαμε λέει, να πάρουμε άλλο αφημί. Τι να πέσετε, ρε. Σας αφήσαν να πέσει, είχατε πέσει αγωνιστικά και ήξαν τον κακομένο τώρα Ηρακλή. Ναι. Και σώθηκε ο Παναθηναϊκός, τα ξεχνάνε. Ότι είχαν πέσει αγωνιστικά στην Αλφαδία. Τα ξεχνάνε στα μπαράτσια. Είχαν πέσει, που βαστήκανε και στον Βόλιο Ατρό. Ναι, ναι. Και ένα άλλο βράδυ, μήπως ξέρεις, γιατί και εγώ έχω μάθει κάποια, αλλά θέλω μήπως ξέρεις κάτι περισσότερο. Εκεί στην Πάτρα, γιατί δεν πήγανε στον τελικό με εμάς. Μπερδέψανε τον νομό. Α, μπερδέψανε. Πήγανε ναι. Τρίπολη, πού πήγανε. Ήταν, πως το λένε, ήταν να γίνει ο τελικός στον νομό Αχαΐας και πήγανε στο Δήμο Κίζη πήγανε, εκεί περιφέρονται. Νομίζω ότι γίνεται εκεί, στο κολυμπητήριο εκεί πέρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Αλέκο μου, χίλια ευχαριστώ που μιλήσαμε. Να μου είσαι καλά και να τα πούμε αύριο στο Ρέντι. Α, θα έρθεις. Α, έτσι. Όχι, αύριο, ναι, 9.30 ώρα θα έρθουν. Έλα, καλό βράδυ, γεια. Εντάξει, έχει δίκιο, ο Αλέκος μου κάνει πλάκα, γιατί καμιά φορά παίζουμε παιδιά 7 η ώρα, 6 η ώρα, ξέρω, 7, και με έχει πάρει ο ύπνος. Και κοιμάμαι, τέλος πάντων, ωραία. Μια χαρά τα πει ο Αλέκος.